Παρέμβαση για την Πατρόν Πύργου και από τον Μητροπολίτη Πατρόν Χρυσόστομο, ο οποίος απέστειλε επιστολή στον Κώστα Καρμανλή. Εθεώρησα χρέος μου και βεβαίως μετά από το τραγικό αυτό γεγονός το οποίο συνέβη να χάσουμε δύο εγκρίτους εκπαιδευτικούς, δύο ανθρώπους με ήθος, με αξιοπρέπεια, δύο ανθρώπους οι οποίοι κάθε μέρα επί χρόνια πολλά, όπως κάνουν και άλλοι συνάδελφοί τους, καθηγητές και δάσκαλοι, να διανύουν αυτή την απόσταση σε αυτόν τον δρόμο όπως τον ονομάσατε εσείς αιματοβαμμένο και όπως πολλοί τον έχουν χαρακτηρίσει οδό του θανάτου. Το διάβασα αυτό και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, οδός του θανάτου. Να διανύουν αυτή την απόσταση από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο ή τα άλλα χωριά του νομού Ηλίας για να διδάξουν τα παιδιά μας γράμματα και να εξοικονομήσουν τα προστοζήν. Βεβαίως και άλλες φορές έχουμε παρέμβει και επί των προηγουμένων κυβερνήσεων, όπως έχουν κάνει και άλλοι φορείς. Η Εκκλησία προσθέτει τη φωνή της για τα παιδιά της. Είναι απαράδεκτο να είμαστε στον 21ο αιώνα και μάλιστα στο 2020 και να υπάρχει αυτός ο δρόμος της ντροπής, αυτός ο φωνικός δρόμος από την Πάτρα προς τον Πύργο. Να λέγεται, όπως έλεγε και προηγουμένως κάποιος αδελφός, Ολυμπία οδός και να μην φτάνει μέχρι την Ολυμπία. Αυτό είναι πρωτάκουστο και ανήκουστο, θα έλεγα. Το μέτωπο για την κατασκευή σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δυναμώνει μετά και το δυστύχημα στο ύψος των Καμινίων που είχε ως τραγική συνέπεια το θάνατο των δύο καθηγητών. Οι φορείς της Ηλίας και δεκάδες πολίτες απέκλεισαν χθες το δρόμο στο ύψος των Λεχενών με σύνθημά τους «Φτάνει πια, όχι άλλοι θάνατοι», ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη το ραντεβού ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριο Φαρμάκη και τον Υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή. Όλοι μαζί να ενώσουμε τη φωνή μας αλλά και τις δυνατότητες που έχουμε, επιτέλους να αρχίσει αυτός ο δρόμος. Δεν θα μείνω εδώ και το γράφω και στο γράμμα μου. Να αρχίσει να εντατικοποιηθούν οι εργασίες οι οποίες πρέπει να γίνουν και να τελειώσει. Όχι απλώς να αρχίσει, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε μάθει να αρχίζουμε κάτι και να λιμνάζουν τα πράγματα. Ευτυχώς που έγινε ο δρόμος Κορίνθου Πατρών και λέγω ευτυχώς, διότι όταν ήρθα ως Μητροπολίτης στην Πάτρα, ήταν και ο δρόμος αυτός πάρα πολύ δύσκολος. Και πάλι με πόνο ψυχής θα πω, αγαπητοί μου, ότι έχουμε κυδεύσει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, φόρο αίματος στην άσφαλτο ως μειόφελεν, κάτι που γεμίζει την ψυχή μας με πόνο και στερεί την πατρίδα μας από ανθρώπους οι οποίοι με δυναμισμό θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ από τα βάθη της ψυχής μου επιτέλους αυτό το έργο να αρχίσει, να προχωρήσει και να τελειώσει. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει ένας τέτοιος δρόμος στην εποχή μας και μάλιστα σε μια περιοχή η οποία έχει μεγάλο τουριστικό, ιστορικό, από πάσης πλευράς πνευματικό θα έλεγα ενδιαφέρον. Στο μεταξύ, αύριο το μεσημέρι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης τα μέλη της ΑΕΛΜΕ Αχαΐας.